Πραγματοποιείται στο ξενοδοχείο Novotel το 38ο συνέδριο της Ομοσπονδίας των Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδας. Οι δυνάμεις της ΔΑΣ, οι δυνάμεις που πρόσκειται στο ΠΑΜΕ πανελλαδικά, έχουν καταγγείλει εδώ και αρκετούς μήνες σε διάφορα σωματεία ένα όργιο εργοδοτικής παρέμβασης μέσα στα σωματεία. Με την παρουσία σε ψηφίσαντες, σε αντιπροσώπους στην Ομοσπονδία αλλά και στη ΓΕΣΕΕ, δεκάδων διευθυντικών στελεχών, εργοδοτών, μελών διοίκησεων. Διοικήσεων ΑΕ, ανωνύμων εταιριών δηλαδή, που έρχονται να ψηφίσουν αντί για τους εργάτες. Να εκλεγούν στα ανώτερα όργανα από την Ομοσπονδία των Ιδιωτικών Υπαλλήλων μέχρι τη ΓΕΣΕΕ. Δυνάμεις της ΔΑΣ, τα σωματεία, οι σύλλογοι εμπόρου υπαλλήλων έχουν καλέσει σημερινή συγκέντρωση όχι μόνο τους εργαζόμενους που βρίσκονται σε αυτούς τους κλάδους, αλλά και γενικότερα σωματεία που βρίσκονται στον ιδιωτικό τομέα, γιατί αυτοί που σήμερα εκλέγονται από εδώ, τα Golden Boys αυτών των επιχειρήσεων, αύριο θα βρεθούν να ψηφίσουν δίπλα σε βιομηχανικούς εργάτες και οικοδόμους και να χαράσουν από κοινού τη γραμμή του εργατικού κινήματος. Λέμε αυτή τη στιγμή ότι μέσα στο χώρο του συνεδρίου βρίσκονται δεκάδες μπράβοι, φουσκωτοί, σεκιουριτάδες που έχουν κληθεί από την πλειοψηφία της Ομοσπονδίας, από τις δυνάμεις που απαρτίζουν το Προεδρείο, για λόγους που δεν κατανοούμε, είναι ένα ακόμα στοιχείο στη σαπίλα και στη σύψη αυτών των σωματείων, των δυνάμεων του εργοδοτικού συνδικαλισμού και τους καλούμε να αποχωρήσουν εδώ και τώρα από τις εργασίες ενός εργατικού συνεδρίου, ενός συνεδρίου δηλαδή που είναι από εργάτες για εργάτες, αλλιώς το συνέδριο δεν πρόκειται να ξεκινήσει. Είναι πολύ φουσκωτή από εδώ γιατί ήταν γεμάτο μέσα η είσοδος στο ξενοδοχείο. Μετά από την κραταγραφή των εργατών, οι οποίοι τους ξέβρασαν, η εργατική τάξη τους ξέβρασε σαν τη μύγα μέσα στο γάλα, φεύγοντας, τρέχοντας, ο ένας δεξιά και ο άλλος αριστερά. Αυτός που είχε το όπλο, φεύγοντας προς τη Λιωσίων, παραπάτησε, ξεκουμπόθηκε το μπουφάν του, φάνηκε το κλοπ, το είδα γιατί πήγε να πέσει, και το όπλο που είχε στο πόδι του. Απαιτήσαμε να φύγει η εργοδοσία όσο και η μπράβη της. Μάλιστα, εδώ πέρα συνάδελφοι, και είναι και ο συνάδελφος εδώ πέρα, ήταν αυτόπτης μάρτυρας με μπράβο που έφερε πάνω του κλόπς και όπλο. Αυτά είναι απαράδεκτα, τέτοιο συνέδριο θέλουν να κάνουν με εργοδότες και με μπράβους. Εμείς θέλουμε να γίνει συνέδριο εργατών, να συζητηθούν και τα προβλήματα των εργαζομένων, να ανταλλαχτεί πείρα και να πάρθουν αποφάσεις προς όφελος των εργαζομένων και όχι των εργοδοτών. Θέλουμε να καταγγείλουμε το όργιο νοθείας και παρέμβασης των μηχανισμών της εργοδοσίας που εξελίσσονται σε μια σειρά ομοσπονδίες και εργατικά κέντρα σε όλη τη χώρα, με μοναδικό σκοπό να αλλοιωθεί ο συσχετισμός δύναμης στη ΓΕΣΕΕ για να μπορέσουν κυβέρνηση και εργοδοσία να εξασφαλίσουν μηχανισμό τέτοιο να υλοποιήσουν την αντιλαϊκή τους πολιτική. Κορύφωση αυτής της βρωμιάς και αυτής της δυσοδείας ήταν η σημερινή παρουσία μπράβων και μάλιστα ορισμένων από αυτών ενόπλων εδώ στην προσπάθεια να κάνουν τέτοιο συνέδριο μαϊμούδων στην Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων. Εάν δεν φύγουν αυτά τα παράσιτα που τόσα χρόνια λιμένονται το συνδικαλιστικό κίνημα, δεν θα γίνει συνέδριο. Πρέπει να γίνει συνέδριο εργατών, να είναι για τις ανάγκες των εργαζομένων και όχι των εργοδοτών. Έξω η εργοδοσία από την Ομοσπονδία. Τους καταγγέλουμε σε όλη την εργατική τάξη της Ελλάδας. Τους λέμε ότι δεν θα περάσουν αυτοί οι σχεδιασμοί. Θα μας βρούνε μπροστά τους. Πρέπει να γίνονται συνέδρια των εργαζόμενων, πρέπει να γίνονται συνέδρια των ομοσπονδιών και των εργατικών κέντρων που να συζητιούνται τα προβλήματα των εργαζομένων και όχι να έρχονται εδώ τα Golden Boys εργοδοσίας να μας κάνουν μαθήματα. Δεν πρόκειται να περάσει αυτή η τακτική. Θέλουμε τέλος να καταγγείλουμε την ευθύνη της κυβέρνησης, η οποία πιστεύουμε ότι είναι ενορχιστρωτής όλης αυτής της υπόθεσης, αφού εδώ παραδίπλα βρίσκεται η αστυνομία, παρακολουθεί την είσοδο των οπλισμένων μπράβων και δεν κάνει το παραμικρό. Έχουν τεράστιες ευθύνες και η κυβέρνηση και οι μηχανισμοί της στο εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα.